Καραγκιόζης και Γιώργος Μπιτζάνης. Πάμε να τους ακούσουμε. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στο Χριστόφορο και στον Κεραυνό για την δίκαιη νίκη του σήμερα. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, περίεργη. Δεν ήξερα αν έπρεπε να μιλήσουμε για μπάσκετ ή αν έπρεπε να μιλήσουμε για το πώς θα προστατευτούμε όλοι μας από τον ιό που μαστίζει όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να ετοιμάσουμε την ομάδα για να παίξουμε. Είχαμε πει κάποια πράγματα όσον αφορά την άμυνα, να προσπαθήσουμε να παίξουμε λίγο επιθετικά στα pick and roll. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Μόνο 15 λεπτά που καταφέραμε και γυρίσαμε το μάτς 5 πόντους. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι με ένα 17-0 που έτρεξε η ομάδα του Κεραυνού πήρε ένα προβάδισμα στο ημίχρονο 13 πόντων και στο τρίτο δεκάλεπτο λογικά με κάποια σουτ που έβαλε και με κάποιες κακές αποφάσεις δικές μας κέρδισε το παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα, αν θα συνεχιστεί και πότε θα συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να έχουμε μακροχρόνια πλάνα. Ουσιαστικά κοιτάμε την επόμενη μέρα καθημερινά. Είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι σε όλους υγεία και να κάνουμε όλοι το καθήκον μας για να προστατευτούμε από όλο αυτό που συμβαίνει παγκοσμίως. Και πάλι συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα του Κεραυνού και καλή συνέχεια. Καλησπέρα για από μένα. Να ευχαριστήσω τον coach για τα συγχαρητήρια για τα καλά λόγια. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, ειδικά τελευταίες 2-3 μέρες, εκτός από δύσκολες, θα έλεγα και πρωτόγνωρες, διότι εμφανίζεται κάτι το οποίο πραγματικά και εμείς ήδη δεν ξέρουμε ούτε τη λύση, ούτε μπορούμε να δώσουμε τις απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς νιώθουν και οι καλαθοσφαιριστές. Ήταν ξεκάθαρο και μέσα στον αγωνιστικό χρόνο ότι το μυαλό και των δύο ομάδων δεν ήταν 100% στο αγωνιστικό κομμάτι. Πολύ φυσιολογικά θα έλεγα. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, σε γενικές γραμμές ήμασταν εύστοχοι ειδικά από το τρίποντο. Ειδικά ο Τζέικο Μπράιαν μας έδωσε αρκετές λύσεις. Κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 28 ασίς, που αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα μας. Και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και πιθανότατα και την πρώτη θέση στη regular season, μετά και το αποτέλεσμα στο ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Καμία ομάδα δεν κέρδισε το πρωτάθλημα στη regular season. Το σημαντικό είναι πώς θα παρουσιαστούμε στα playoffs. Η ομάδα δείχνει να ξαναβρίσκει τον καλό της εαυτόν, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Και ελπίζουμε να συνεχίζουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Αυτά για το παιχνίδι και εγώ με την πλευρά μου εύχομαι και ελπίζω όλα να πάνε καλά, η υγεία στον κόσμο, όπως είπε και ο coach, ο καθένας μας να κάνει αυτό που πρέπει για να προστατεύσει πρώτα τους δικούς του και τον έξω κόσμο, ψυχραιμία και ελπίζουμε ότι όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Εύχομαι καλή συνέχεια στο φίλο μου τον Γιώργο. Ευχαριστώ. Τους δύο προπονητές, Χριστόφορο Λιαδού.